ότι έχει κλειδωμένα τις τηλεδεμάσεις Τραγιανούπολης και Εφερών, κλειδωμένα τελείως κυριολεκτικά, με την κυρία Τζεπελίδου να μην έχει γνώση, να μην αντιλαμβάνεται τι σημαίνει τηλεθέρμανση και με κάποια ανίποτα, ανιστόρητα, απίστευτες αιτιολογίες να λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, Θεέ μου, δεν μπορώ άλλο να το συνεχίσω. Έχει κλειδωμένες δύο μελέτες της ηχθειαγοράς, της κατασκευής, 1.200.000 και 720.000 τον κόμπο δικαίωμα. Δεν τα πάει στην περιφέρεια για να πάρουν τη σειρά και την υποδότηση. Ολοκληρωμένες οι μελέτες. Ολοκληρωμένες. Να πούμε ότι πήγε και έριξε κάποιες δεκάδες φορτηγά στις πισίνες, στα πλακάκια όπως είναι. Ενώ εμείς είχαμε δημιουργήσει ένα σκηνικό δημιουργίας κάποιου έργου, δηλαδή είπαμε ότι είναι καλό, προκρίνοντάς το, εκεί που υπάρχουν τα τέσσερα γήπεδα τένις, να δημιουργήσουμε άλλα δύο για να μπορούμε να κάνουμε τη διεθνείς αγώνες και αφήσαμε τις κερκίδες, αφήσαμε και τα αποδυτήρια για να μην κάνουμε περισσότερες δαπάνες, να τα εξορίσουμε λίγο και να μπορέσουμε να λειτουργήσει ένας όμιλος αντισφαίρεσης, ο οποίος πραγματικά θα ήταν υπέροχος και για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και για τα παιδιά μας τα οποία αγωνίζονται εκεί. Πήγε και έβαλε, γιατί λέει δίθεν είχε, τους είπαν ότι υπάρχει αιστεία μόλυνσης, πήγε και έριξε φορτηγά πάνω στα πλακάκια, πάνω στις πισίνες, έτσι όπως ήταν. Και έκανε ένα χώρο μπαζόν στο κέντρο της πόλης. Τι να πω, σηκώνω τα χέρια. Το πάρκο αντιδραμάζει, σας παρακαλώ, πηγαίνετε και κάνετε ένα ρεπορτάζ. Το πάρκο αντιδραμάζει, το παραδώσαμε πράσινο και είναι κίτρινο. Είναι το έργο για το οποίο, επίσης, προεκλογικός 5 εκατομμύρια περίπου και πήραμε το πρώτο βραβείο πανευρωπαϊκά, γιατί και αυτό ήταν από ΕΣΠΑ, το έχει ξεράνει. Δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το πράσινο εκεί μέσα. Βέβαια, κατασταλμένο εμπολής, δυστυχώς, παρά μόνο ο ιδιώτης εκεί που έχει το χώρο, εκεί κάπως περισσώζεται. Να πούμε για το σφαγείο. Παραδώσαμε έτοιμη τη μελέτη, το διαγωνισμό, δύο προσυμβατικοί έλεγχοι από το Δήμο Συνέδριο για το δάνειο των 2.900.000 που το πετύχαμε πριν από 3 χρόνια. Συν το προσυμβατικό έλεγχο για την σύμβαση, αυτό έβαλε μια υπογραφή, γιατί δεν προλάβαμε να πάρουμε υπογραφή εμείς. Έβαλε υπογραφή, δεν ξέρω αν κατάλαβε τι έβαλε. Γιατί έμεινε, επειδή ήταν μέλο του κατασκευή, ο ανάδοχος έπρεπε να καταθέσει την άδεια μετά την υπογραφή της συμβάσεως. Κατέθεσε την άδεια, έχουμε 13 μήνες, αύριο μπαίνουμε στο 14ο, η άδεια της φαγής ακόμα δεν βγήκε. Είναι η άδεια που βγαίνει την πολεοδομία μας. Κάθε μέρα το πρωί θα ήμουν εκεί. Εκεί με τους υπαλλήλους μηχανικούς της πολεοδομίας και να τους πίεζα. Δεν είχα πατήσει ούτε μια φορά από ό,τι πληροφορούμε για να πει μια κουβέντα για το σφαγείο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Και βέβαια, να δούμε τώρα τι κάναμε εμείς και να τελειώσουμε.